Λοιπόν, τώρα σε εκείνο το θέμα το οποίο σας προανήγγυλα, γιατί έχουμε μπροστά μας αυτή την αγωνία, παίρνουμε μηνύματα ούτως ή άλλως, ο καθένας από το δικό του τον πάροχο, για το ποιο χρώμα τιμολογίου μας συμφέρει να επιλέξουμε αναφορικά με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Μάλιστα, σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα. Τι να έχετε υπόψη όταν σας ενημερώνουν οι εταιρείες, τι θα ισχύει για το κοινωνικό τιμολόγιο και για τις ειδικές κατηγορίες, τι πρέπει να γνωρίζετε για να διασφαλίσετε την χαμηλότερη χρέωση και διάφορα άλλα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων, μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Σας είπα ωστόσο ότι από μια πρώτη κουβέντα που είχα με τον κύριο Νικόλαο Πίτσο, είναι ο νομικός σύμβουλος του ΙΝΚΑ, ότι πρέπει να είμαστε και υπομονετικοί και προσεκτικοί, διότι ακόμα τίποτα από όλα αυτά που ακούμε για τα πράσινα, τα πορτοκαλί, τα κίτρινα, τα μαύρα, τα άσπρα, τα κίτρινα και όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων χρώματα της ήριδας που μπορεί να έχουν αυτά τα τιμολόγια, ότι ακόμα υπάρχουν αλλαγές, ακόμα εξετάζονται θέματα. Είμαστε στις 5 του Δεκέμβρη, οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή πριν επιλέξουμε ό,τι επιλέξουμε, παρά τα μηνύματα που μας έρχονται από τους παρόχους μας. Εάν κάνω λάθος, κύριε Νικόλα Επίτσο, με διορθώνετε. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που μας βοηθάτε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Καλημέρα σας. Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και σε δεύτερο βαθμό, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερη εισαγωγή από όλα αυτά που πάρα πολύ σωστά είπατε. Το θέμα της υπομονής και το θέμα ότι πολλά πράγματα είναι ακόμα εν εξελίξη. Αναφέρω ενδεικτικά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στη ΡΑΕ, το Υπουργείο και τους προμηθευτές, που δείχνει ότι πολλά ζητήματα ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Και ξεκινώντας από αυτό, θα έλεγα να προσπαθήσουμε σε μια πρώτη φάση να πούμε κάποια γενικά πράγματα και για τα τέσσερα τιμολόγια, και στη συνέχεια και με τις δικές σας ερωτήσεις και με βάση και την αγωνία των καταναλωτών να εξειδικεύσουμε όπου χρειάζεται, που σίγουρα χρειάζεται σε πολλά ζητήματα. Κύριε Πίτσο, λοιπόν, όταν λέτε ότι ακόμα, όπως προανέφερα, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι υποδιαμόρφωση, θέλετε να πείτε ότι ενδεχόμενα και από χρώμα σε τιμολόγιο μπορεί να υπάρχουν αλλαγές, ή υπάρχουν σε κάθε τιμολόγιο μέσα και πάλι αλλαγές, διευκρινήσεις, έτσι ώστε να συμφωνούν οι εταίροι με το τι θα πληρώνουμε, πόσο θα το πληρώνουμε, τι θα μας χρεώνουν και γιατί. Σωστά. Κυρίως αναφέρομαι στο τελευταίο που είπατε, δηλαδή το να καθοριστεί το περιεχόμενο του τιμολογίου, και μου δίνεται πάλι πάσα να ξεκινήσω από ένα θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό μέσα στα πολλά ερωτήματα που υπάρχουν, δηλαδή για το πράσινο τιμολόγιο. Να πούμε καταρχήν ότι οι επιδοτήσεις τελειώνουν 31 Δεκάτου, ήδη η σύσταση της Κομισιόν ήταν για να τελειώσουν από το Σεπτέμβρη. Το Υπουργείο Ενέργειας παράτεινε μέχρι το τέλος του έτους, ακριβώς για να προετοιμαστεί η επόμενη φάση, δεδομένου ότι είχε ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, και να διαμορφωθεί το νέο τοπίο με τα τέσσερα τιμολόγια που ξεκινάει από 1/1/24. Λοιπόν, πάνω σε αυτή λοιπόν τη διαβούλευση για το πράσινο τιμολόγιο, να πούμε ότι την Παρασκευή ανακοίνωσαν οι πάροχοι τη βασική τιμή χρέωσης, και εδώ θα πρέπει να αρχίζουμε να εξηγούμε και ποια πράγματα είναι η αναμονή. Λοιπόν, το πράσινο τιμολόγιο θα αποτελείται βασικά από 3-4 σκέλη, δηλαδή τη βασική τιμή χρέωσης που θα είναι σταθερή για συμβατικά για τουλάχιστον για τον χρόνο τον οποίο θα επιλέξει να έχει τη σύμβαση ο καταναλωτής. Επιπλέον, η τιμή που ανακοινώθηκε την Παρασκευή δεσμεύει τους παρόχους για 6 μήνες. Δεν μπορούν να την αλλάξουν. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό τμήμα του πράσινου τιμολογίου, και το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, και εδώ κάνουμε γέφυρα με τα προηγούμενα, είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου. Και για να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου, θα περιμένουν οι πάροχοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου να δούνε πώς θα εξελιχθεί η χονδρομπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι ώστε να διαμορφώσουν την τελική τιμή. Επίσης, κομμάτι του πράσινου τιμολογίου είναι οι λεγόμενες εκπτώσεις, όπου εκπτώσεις αναφερόμαστε κυρίως στην έκπτωση συνέπειας, και το πάγιο τέλος, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από τα 5 ευρώ,
και οι περισσότεροι το έχουν ορίσει στα 5 ευρώ. Από αυτά τα τέσσερα στοιχεία, μόνο τα δύο μπορούν να τροποποιούνται ένα μήνα, δηλαδή το πάγιο και οι εκτόσεις, και το κομμάτι που αφορά στο πράσινο τιμολόγιο και θα καθορίζεται από το χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές που έχουν ανακοινώσει, υπάρχει και το μοντέλο, ο μηχανισμός με τον οποίο θα διαμορφώνεται, επίσης θα είναι σταθερό για 3 μήνες. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να βάλουμε όλο αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο σε μία σειρά, σε μία πρώτη προσέγγιση, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η τιμή που θα παρέχουν οι πάροχοι βάσει πράσινου τιμολογίου. Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή η βασική τιμή, που είναι ένας από τους βασικούς κορμούς του πράσινου τιμολογίου, που είναι δεσμευτική για 6 μήνες για όλους τους παρόχους, και ανακοινώθηκαν και οι συντελεστές, όχι πάλι από όλους τους παρόχους, από τους οποίους θα καθορίζεται το κομμάτι, το κειμενόμενο, στο μεικτό αυτό τιμολόγιο, που είναι το πράσινο και είναι μεικτό, γιατί έχει τη βασική σταθερή τιμή χρέωσης και έχει και το κομμάτι, ένα μηχανισμό διακύμανσης, ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίος ρυθμίζεται από το κράτος σε μια υπουργική απόφαση 21 Νοεμβρίου του 2023, και το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά αν χρειαστεί θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Αυτός ο μηχανισμός έχει κάποιες τιμές αναφορές, κάποιες πολλαπλασιαστές, από τις οποίες θα καθορίζεται, αν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός, το επιπλέον κόστος του πράσινου τιμολογίου. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δύο βασικά. Το ένα λέει ότι καθορίστηκε η τιμή της κιλοβατόρας, η βασική τιμή. Έχει διάρκεια 6 μηνών, δηλαδή οι πάροχοι είναι δεσμευμένοι για 6 μήνες να κρατήσουν αυτή τη βασική τιμή, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική του κάθε παρόχου, οι εκπτώσεις του, το τι προσφέρει κλπ. Σε μένα, σε εσάς, στον Παντελή τον Πότση που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα δικά μας τα ονόματα, να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Ναι. Όχι εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις μπορούν να αλλάζουν ανά μήνα. Αυτό το οποίο θα είναι δεσμευτικό για 3 μήνες θα είναι τα στοιχεία του μηχανισμού διακύμανσης. Και συγκεκριμένα να πω ποια είναι, γιατί είναι 3. Όλοι οι πάροχοι, και προσέξτε γιατί μπαίνουμε εδώ πέρα στα ψηλά γράμματα, αλλά είναι πολύ σημαντικά ψηλά γράμματα, ο μηχανισμός διακύμανσης αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία. Το ανώτατο όριο διακύμανσης, το κατώτατο όριο διακύμανσης και το συντελεστή πολλαπλασιαστή α. Αυτά τα 3 στοιχεία, τα οποία αποτελούν το θεμέλιο λίθο του κειμενόμενου τμήματος του πράσινου τιμολογίου, πρέπει να τα ανακοινώσουν οι πάροχοι. Έπρεπε κανονικά να τα έχουν ανακοινώσει την Παρασκευή. Δεν τα ανακοίνωσαν όλοι, αρκετοί τα ανακοίνωσαν. Και αυτά τα 3 με 4 στοιχεία δεν μπορούν να τα αλλάξουν για 3 μήνες. Άρα, 6 μήνες θα είναι η σταθερή τιμή δεσμευτική. 3 μήνες θα είναι οι 3 με 4 συντελεστές, υποκατηγορίες, στοιχεία που καθορίζουν το μηχανισμό διακύμανσης, και οι εκπτώσεις, όπως και το πάγιο, μπορούν να αλλάζουν ένα μήνα. Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι έπρεπε να έχουμε από κοντά μας ένα λογιστή. Τώρα να λέω πάρα πολύ απλά ότι πρέπει να έχω και ένα μαθηματικό να μου εξηγεί όλους αυτούς τους αλγόριθμους και τις πράξεις που γίνονται σε αυτόν τον χρηματιστήριο της ενέργειας, για να μπορώ να καταλαβαίνω ο έρμος, ο καταναλωτής, κύριε Πίτσο, τι πρέπει να πληρώνω και γιατί το πληρώνω, ναι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτό που αναφέρετε. Με εξαίρεση το μπλε τιμολόγιο που θα έχει μια σταθερή αλλά ακριβή τιμή χρέωσης, η οποία απέχει σαφώς από τα υπόλοιπα 3 τιμολόγια ως αναρτήρια τιμή, θα έλεγα ότι ειδικά και για το πράσινο και για το κίτρινο, η κατάσταση όσον αφορά την τελική τιμή χρέωσης είναι πιο πολύπλοκη. Χρειάζεται στρατηγική επιλογή, χρειάζεται σκέψη και χρειάζεται πάνω απ' όλα να κατανοήσουμε πρώτα το μηχανισμό και μετά να προβλέψουμε τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες, έτσι ώστε να δούμε τι μας ταιριάζει καλύτερα. Και το λέω αυτό, και επιτρέψτε μου, γιατί πάλι για το πράσινο τιμολόγιο, στο οποίο να πούμε ότι αν δεν κάνουν κάποια ρητή επιλογή οι προμηθευτές, θα μεταπέσουν υποχρεωτικά από 1η Γενάρη. Δηλαδή, εάν δεν μπούμε ποιο θέλουμε, πάμε όλοι στο πράσινο. Με βάση εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς, αναμένεται το 70% των καταναλωτών ενέργειας να καταλήξουν στο πράσινο. Οπότε, ενδεικτικό για αυτό που είπα πριν, για τις ενεργειακές ανάγκες, να πούμε ότι η σταθερή τιμή που ανακοινώθηκε την Παρασκευή έχει επίσης υποκατηγορίες, δηλαδή υπάρχει μία σταθερή τιμή η οποία είναι η βασική σταθερή τιμή, υπάρχει ο διαχωρισμός ο οποίος προκύπτει κατόπιν της προφοράς της έκπτωσης,
ήδη δηλαδή στη ΔΕΗ παραδείγματος χάρη από τα 15,9 πηγαίνουμε στα 12,8 αν θυμάμαι καλά με την έκπτωση. Αυτός ο πρώτος διαχωρισμός είναι βασική σταθερή τιμή με ή χωρίς έκπτωση. Και ένας δεύτερος βασικός διαχωρισμός είναι ότι για κατανάλωση μέσα σε ένα μήνα μέχρι 500 κιλοβατόρες η τιμή είναι μικρότερη και αυξάνεται κατά 1-2 λεπτά κατά βάση όταν ξεπερνάμε τις 500 κιλοβατόρες. Αυτά είναι δύο επιπλέον στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμος τις τιμές τις οποίες βλέπει. Έτσι. Να πω τώρα εδώ ότι έπεσε χθες η πλατφόρμα που ήταν κατά εγκαίνια του Energy Cost. Είναι μια πλατφόρμα από τη ΡΑΗ, γιατί δεν μπορεί να τρέχει ο κάθε καταναλωτής, πόσο μάλλον δεν είναι εξοικειωμένος καν με το ίντερνετ και να ψάχνει σε περισσότερο εμφανή ή λιγότερο εμφανή σημεία στα site των παρόχων ποιες είναι οι τιμές αυτές που ανέφερα και είναι ήδη 5. Θα πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να μπαίνει να συγκρίνει ο καταναλωτής όλες αυτές τις παραμέτρους και αυτή η πλατφόρμα λέγεται energycost.gr, είναι υπό την αιγίδα και την επίβλεψη της ΡΑΕ που έχει ρυθμιστικό ρόλο και υποχρέωση να ελέγχει κατά πόσο υπάρχει, συμμορφώνονται με όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες που είναι και πολύπλοκες, μερικές εκ των οποίων αναφέραμε μάλιστα, ήδη. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως καταλαβαίνει κάποιος με την κοινή λογική και σας το λέω έτσι γιατί ούτως ή άλλως το κομμάτι της ενέργειας εσείς το πραγματεύεστε σε όλες του τις εκφάνσεις και γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνει κύριε Πίτσο. Νομίζω με βάση την κοινή λογική ότι σε αυτό εδώ το puzzle δεν υπάρχει παροχή ο οποίος να θέλει να χάσει από αυτά τα οποία αποφασίζονται αυτή την ώρα, άλλοι ο καθένας για το δικό του το κομμάτι και βέβαια το κομμάτι της πολιτείας και το Υπουργείο, το τι θέλει να κερδίσει μέσα η κυβέρνηση, τα ταμεία τα οποία πρέπει να γεμίσουν μέσα από αυτή την διαδικασία. Ποιο κομμάτι ανήκει στην πολιτεία και στην κυβέρνηση? Πάει το πράσινο τιμολόγιο και του δίνουν παραπάνω όθηση? Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα, να πω και δύο πράγματα για το κίτρινο, αν μου επιτρέπετε, για να απαντήσω και μετά και στο ερώτημά σας. Μα θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Ναι. Επειδή είπαμε ήδη για το μπλε να πούμε και μια τιμή αναφοράς ότι... υποτίθεται ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 28 λεπτά η κιλοβατόρα, μπορεί να είναι και χαμηλότερη, πάντως σίγουρα θα είναι ακριβότερη η τιμή εκκίνησης, η οποία θα είναι σταθερή τιμή να πούμε για ένα χρόνο στο μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει καμία διακύμανση. Εκεί είναι το μοναδικό μη κειμενόμενο τιμολόγιο, έτσι, και γι' αυτό είναι και πιο ακριβό. Αλλά και στα άλλα δύο τα κειμενόμενα πάλι παίζει το θέμα, γιατί πρέπει στο ένα να έχω έξυπνο μετρητή, στο άλλο... Τρία κειμενόμενα, γιατί και το πορτοκαλί, το οποίο απευθύνεται σε μια πολύ μικρή κατηγορία καταναλωτών με τον έξυπνο μετρητή του 2%, και εκεί κειμενόμενο θα είναι, απλά θα είναι ωριαία κειμενόμενο, έτσι, δηλαδή... θα βλέπει τις μεταβολές με βάση τον έξυπνο ψηφιακό μετρητή άμεσα ο καταναλωτής. Αλλά καλύτερα να εστιάσουμε στο κίτρινο και το πράσινο, γιατί υπήρξε τις τελευταίες μέρες και μια αντιπαράθεση από την προωθητική πολιτική που κάναν κάποιοι πάροχοι στις επιστολές που είναι υποχρεωμένοι να στείλουν ενημέρωση για τα νέα τιμολόγια. Κάποιοι πάροχοι προβήκαν σε κάποιες συγκρίσεις μεταξύ κίτρινου και πράσινου, έτσι ώστε να καταλήξουν ότι μέσα σταθμικά το κίτρινο είναι πιο συμφέρον από το πράσινο. Όπως καταλαβαίνετε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το πράσινο υπήρξε μια ειδική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας υπό την παρούσα πολιτική του ΙΕΣΥΑ, του κ. Σκυλακάκη. Αντέδρασαν σε αυτό στην αρχή πιο έντονα οι πάροχοι, τώρα έχουν υπάρξει κάποιες πιο συμβαστικές λύσεις. Οπότε το πράσινο και το κίτρινο, για όποιον δεν θέλει την πιο ακριβή κιλοβατόρα του μπλε, θα είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να σκεφτεί ο καταναλωτής. Και επειδή είπαμε κάποια αρκετά πράγματα για το πράσινο, όχι όλα, τα οποία γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκα όσο θα τα αναλύουμε, είπαμε όσα πιο απλά μπορούσαμε, να πούμε και δύο πράγματα για το κίτρινο. Το κίτρινο τιμολόγιο είναι αυτό το οποίο είναι πιο κοντά στο παλιό καθεστώς της ρύθμισης προσαρμογής. Δηλαδή, θα μεταφέρεται αυτούς στον καταναλωτή η διακύμανση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτό που έχει σημασία για το κίτρινο, σε αντιδιαστολή με το πράσινο, και αυτό να το σημειώσετε, είναι ότι για το πράσινο ο μηχανισμός, αυτό που λέμε ο αλγόριθμος που αποτέλεσε και σπαζοκεφαλιά στο προηγούμενο καθεστώς της δίδασης προνομικής, στο πράσινο έχει ρυθμιστεί από το κράτος σε αυτή την υπουργική απόφαση 21 Νοεμβρίου του 2023, πολύ πρόσφατη, που σας ανέφερα. Για το κίτρινο είναι θέμα του παρόχου πώς θα καταρτήσει τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον καταναλωτή. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα για το κίτρινο, εάν επιλέξει ο καταναλωτής να το πάρει, είναι να δει ακριβώς πώς θα είναι ο αλγόριθμος, ποιο είναι το ποσοστό
τη διακύμανση που θα μεταφέρετε, ποιο είναι το upper limit, το ανώτατο όριο δηλαδή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ζητήσει ο καταναλωτής από τον προμηθευτή, να ξέρει εάν μεταφέρετε το 100% λόγου χάρη τη διακύμανση στο λογαριασμό, αν μεταφέρετε το 80%, ποιος είναι ο αλγόριθμος κτλ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Απλά εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τον κόσμο τι να προσέξει στο κίτρινο. Να σας πω, σαν Ίνκα ωστόσο, πολύ σωστά το λέτε, γιατί πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Έχει στο δούνε λαβήν και το κερδίζει με το πράσινο η πολιτεία, με το κίτρινο η πάροχη. Έχω λοιπόν εγώ και προσεκτικά να το δω σαφέστατα και να διαλέξω, αλλά θα πρέπει να έχω και πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, ότι οι προσφορές αυτή την περίοδο τρέχουν. Ας πούμε, εγώ διάβαζα χθες από το κινητό μου τηλέφωνο από το δικό μου τον πάροχο ένα κατεβατό το οποίο πήρα και στο τέλος είπα, ανάθμα και αν καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει αυτή όλη η ιστορία, γιατί με παραπέμπει σε 4-5 περιπτώσεις σε διαφορετικά link να μάθω διαφορετικά πράγματα για να μου πει στο τέλος ότι και πάλι κοντά μου θα είναι ο πάροχός μου το. Ναι, πόσο κοντά μου θα είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, κύριε Πίτσο. Έτσι είναι. Γι' αυτό είπαμε για το πράσινο από την αρχή και προσέξτε να πούμε και το άλλο, ότι στο πράσινο δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η τελική τιμή και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το επισήμανα και χθες σε ανάλογη συνέντευξή μου, ότι οι πάροχοι πρέπει μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 1η Γενάρη, να οριστικοποιήσουν την τιμή του πράσινου. Την ίδια στιγμή υποτίθεται και υπάρχει μια διχογνωμία, αν λήγει 1η Γενάρη ή θα παραταθεί μέχρι 31 Γενάρη η προθεσμία, θα πρέπει να επιλέξουμε. Θα έλεγα ότι είναι επιτακτική ανάγκη πρώτα να οριστικοποιηθούν οι τελικές τιμές που θα διαμορφωθούν, ξαναλέω, μετά το πώς θα τρέξει το χρηματιστήριο ενέργειας το Δεκέμβρη για να συγκληρωθεί η βασική τιμή του πράσινου, ώστε να κλειδώσει, να μας πούνε όλοι οι πάροχοι ποια είναι η τελική τιμή τους για το πράσινο τιμολόγιο, βάσει αν δηλαδή θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης ή όχι, να το πούμε λίγο ξανά αυτό και μετά να επιλέξουν εάν θα πάνε στο πράσινο πριν μεταπέσουν απότομα ή όχι. Και εδώ να πούμε κάτι, γιατί είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό για το πράσινο το εξής. Η επιτυχία του πράσινου όσον αφορά το μειωμένο κόστος, για να μην πω ξανά λεπτομέρειες, κρίνεται από το αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι ο μηχανισμός διακύμανσης. Εάν δεν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης, ο μαθηματικός τύπος του οποίου τον έχει ρυθμίσει το κράτος και να λέω σε αυτήν την υπουργική απόφαση, τότε η τελική τιμή θα είναι η σταθερή τιμή. Εάν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης, τότε γίνεται μεικτό το πράσινο τιμολόγιο, γιατί θα έχει τουλάχιστον δύο παραμέτρους, η σταθερή και την τιμή η οποία θα προκύψει από μια πολύπλοκο, όλοι μαθηματικοί τύποι είναι κάπως πιο δυσνόητη και θα προκύψει από τον μαθηματικό τύπο, τον αλγόριθμο που περιγράφεται σε αυτήν την υπουργική απόφαση. Απλά το λέω αυτό, ναι, γιατί έχει σημασία για να γίνει κατανοητό ότι εάν δεν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης παραμένει σταθερή τιμή και δεύτερον, πόσο σημαντικό είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και παραμένει και για το πράσινο τιμολόγιο. Λοιπόν, πρέπει να τα περιμένω όλα αυτά τα στοιχεία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος του Δεκέμβρη, προκειμένου να αποφασίσω. Για το πράσινο, ξαναλέω. Ναι, γενικότερα ωστόσο λέω εγώ ότι πρέπει να έχω υπομονή όλο το Δεκέμβρη, μέχρι να αποφασίσουν οι πάροχοι ποιες θα είναι οι τελικές αλλαγές οι οποίες θα επιφέρουν. Είπατε επίσης μια κουβέντα πριν από λίγο ότι φαίνεται μέχρι στιγμής, εξαιτίας του ότι είμαστε όλοι μπερδεμένοι και από τη στιγμή που μας είπαν ότι εφόσον δεν έχετε αποφασίσει θα μπείτε όλοι σε ένα πράσινο τιμολόγιο μέχρι να αποφασίσετε τι θα κάνετε, ότι οι τελικές αποφάσεις του καθένος από εμάς για το τι πληρώνει και το τι δεν πληρώνει, άσχετα με το κόστος, δεν ξέρουμε πόσο φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός, θα παιχτεί μέσα στον Ιανουάριο και στο Φεβρουάριο. Εάν εγώ, κύριε Πίτσο, έχω επιλέξει ένα τιμολόγιο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πάροχο και το έχω δηλώσει στον πάροχο αυτό, τον επόμενο μήνα μπορώ να προχωρήσω σε αλλαγή τιμολογίου μέσα στον ίδιο πάροχο ή θα πρέπει να αλλάξω και τιμολόγιο και πάροχο? Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Δεν έχουν διευκρινιστεί πολλά πράγματα ακόμα σε αυτό. Θα πω αυτά τα οποία είναι σίγουρα. Εάν πας στο μπλε, κλειδώνεις το μπλε για ένα χρόνο, δεν μπορείς να φύγεις για το μπλε. Έτσι. Αυτό είναι ένα από τα σίγουρα. Εάν πας στο πράσινο και δεν έχεις κάνει επιλογή, με αυτά που έχουν διαρρεύσει και εδώ μπαίνω στην ζώνη, ας το πούμε, της αβεβαιότητας, υποτίθεται ότι μπορείς να φύγεις από το πράσινο μέχρι 31 Γενάρη
και να ξαναπάς αυτό που ήσουν πριν πας υποχρεωτικά στο πράσινο. Υποτίθεται πάλι ότι μπορείς να αλλάζεις ανάμεσα στο πράσινο και το κίτρινο, γιατί ξαναλέω, εκεί θα είναι το παιχνίδι, δεδομένου ότι το πορτοκαλί είναι για το 2%, το μπλε έχει δέσμευση για ένα χρόνο, άρα για να μην αφήνουμε πολλά περιθώρια αναπάντητα, θα υπάρχει κάποια ευελιψία αλλαγή ανάμεσα στο πράσινο και το κίτρινο. Αυτό προβλέπω. Αλλά δεν έχει ρυθμιστεί με λεπτομέρεια ακόμα αυτό το ζήτημα. Από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου φαίνεται ότι καταρχήν, επειδή πολύ σωστά είπατε, Γενάρης ήταν ο απόλυτα μεταβατικός μήνας, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τους παρόχους, και θα είναι μεταβατικός γιατί θα έχει κλείσει η μεσοσταθμική τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτή παρεγράφτηκε στον νόμο σαν τιμή εκαθάριση αγοράς επόμενης ημέρας, η ΤΕΑ. Θα ακούμε συνέχεια για την ΤΕΑ από εδώ και πέρα. Γιατί είναι ο βασικός τρόπος που αφορά τον μηχανισμό διακύμανσης του πράσινου που σας είπα πριν. Θα πρέπει να μάθουμε αυτές τις ορολογίες, μηχανισμός διακύμανσης και ΤΕΑ δυστυχώς. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια εικόνα στο τέλη Δεκεμβρίου ποια θα είναι η μεσοσταθμική τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας και πολλά πράγματα και από τους παρόχους θα επιχειρηθούν να επαναπραγματευτούν, να το πω κατά μία έννοια, μέσα στο Γενάρη. Πάντως από αυτό που έχει διαρρεύσει, μέχρι 31 Γενάρη, αν μεταπέσει στο πράσινο γιατί δεν επέλεξες κάτι, θα μπορείς να αλλάξεις, και εκεί είναι ένα ζήτημα αν θα πρέπει να πας υποχρεωτικά σε αυτό που είχες πριν ή θα μπορείς να πας και κάπου αλλού. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Μάλιστα. Μάλιστα, στον ίδιο πάροχο ή σε διαφορετικά πάροχο. Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Πίτσου, ότι καλαντά θα λέμε φέτος Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε και τα φώξια των παρόχων. Θα είναι συνεχίσει η επικοινωνία μας, έτσι ώστε με το που θα μπορείτε και εσείς να δίνουμε για όσες αλλαγές υπάρχουν ενημέρωση στον κόσμο για το τι θα έχουμε μπροστά μας, γιατί πραγματικά στο τέλος είτε με ρεσό θα είμαστε ή σε κεράκια, δεν ξέρω τι είδους κεράκια, για να έχουμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ θερμά ξανά για την πρόσκληση. Να πω μόνο ως καταληκτική παρατήρηση αυτό που είπα και χθες. Έχει μεγάλη σημασία, δυστυχώς ή ευτυχώς, και σε σχέση με αυτό που αναφέρατε στην αρχή, οι τιμές για τα τρία τιμολόγια με εξαίρεση σταθερό θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το χρηματιστήριο ενέργειας. Τα τιμολόγια έχουν διαμορφωθεί με έναν τρόπο που, με εξαίρεση το μπλε, το ρίσκο είναι μειωμένο πάλι για τον προμηθευτή. Δηλαδή γίνεται μια διαχείριση, αυτό που λέμε το Χέντζικ, μια διαχείριση ρίσκου για τους προμηθευτές, έτσι ώστε να μην βρίσκονται σε απρόπτε και να μεταφέρεται με το κειμενόμενο τιμολόγιο ένα μεγάλο τμήμα της διακύμανης τιμής στον καταναλωτή. Αυτό παραμένει, πρέπει να πούμε, στα τρία τιμολόγια, που ήταν και το βασικό γνώρισμα της δίτητας προσαρμογής. Να πούμε όμως και κάτι θετικό. Το πράσινο τιμολόγιο έχει και θετικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι βάζει δύο παραμέτρους ανταγωνισμού, τη βασική τιμή, αλλά και αυτούς τους τρεις συντελεστές που σας είπα πριν, θα πρέπει να τους προσέχει ο καταναλωτής. Θα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία που είναι πιο εξειδικευμένα. Υπάρχουν δύο στοιχεία ανταγωνισμού στο πράσινο τιμολόγιο, η βασική τιμή και οι τρεις συντελεστές του μηχανισμού διακύμανσης. Αυτά τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να μάθει ο καταναλωτής να τα συγκρίνει, γιατί έχει και κάποια στοιχεία καλά το πράσινο τιμολόγιο. Αυτό... Και θα έλεγα, ήταν σε μια, η πρωτοβουλία αυτή ήταν σε μια καταρχήν σωστή κατεύθυνση, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τελικά, γιατί παραμένει και το κειμενόμενο στοιχείο του πράσινου τιμολογίου, άρα και η μεγάλη εξάρτησή του και από το χρηματιστήριο ενέργειας υπό προϋποθέσεις. Λοιπόν, έτσι, αυτά θα είναι στα κεφάλαια του επόμενου μαθήματος που θα μας κάνετε, για να μάθουμε όλα αυτά να τα αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια και για τη συνεργασία. Θα τα λέμε συχνά, πυκνά, έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε όλοι μας. Να είστε καλά. Κύριε Πίτσο, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.